Σας καλωσορίζουμε στην συνέντευξη τύπου του αγώνα της Ελπίδας Αμπελοκύπανου με τον Παναθηναϊκό για την έκτη αγωνιστική της Volley League. Να ξεκινήσουμε από την ομάδα, τη φιλοξενούμενη, τον νικητή της αναμέτρησης στον Παναθηναϊκό, λόγω στον προπονητή, τον κύριο Δημήτρη Ανδρέου. Κοιτάξτε, προετοιμαστήκαμε για αυτό το παιχνίδι με την έννοια ότι θέλαμε να κάνουμε μια καθαρή νίκη. Γνωρίζαμε ότι είμαστε το φαβορί της συνάντησης. Αντιμετώπισαμε το παιχνίδι πάρα πολύ σοβαρά και νομίζω ότι η ομάδα μου βρέθηκε σε πάρα πολύ καλή μέρα τόσο στο σέρβις όσο στο μπλοκ και δεν αφήσαμε, πιστεύω, έτσι κανένα περιθώριο στην ομάδα της Ελπίδας να αντιδράσει. Αν θέλετε να κάνετε και μία αναφορά για το γεγονός ότι ο Σύλλογος σας τίμησε πριν από την έναρξη του αγώνα με αναμνηστική πλακέτα για τη συμβολή σας ως προπονητή της Εθνικής Ανδρών. Ήταν μεγάλη παράληψή μου αυτό, να μην το αναφέρω και για να μην ξεκινήσω με αυτό τις δηλώσεις μου. Ξέρετε, ήταν η πρώτη βράβευση που μου έγινε. Με συγκίνησε πραγματικά, γιατί διαπίστωσα ότι οι άνθρωποι εδώ κατάλαβαν αυτό το σκληρό αγώνα που δώσαμε, όχι γιατί η ομάδα κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση του Πανευρωπαϊκού, στις καλύτερες 16 ομάδες, κυρίως για αυτό που μας έδειξε η εθνική ομάδα τα δύο αυτά χρόνια. Το πρόσωπο, τη βελτίωση, την θέληση της εθνικής ομάδος και των παιδιών κυρίως να προσφέρουν στην εθνική ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους της Ελπίδας Αμπελοκύπανου. Ευχαριστούμε. Ο λόγος στον Αλέξανδρο Ράπτη, εκ μέρους της ομάδας του Παναθηναϊκού. Εγώ θέλω αρχικά να ξεκινήσω να πω συγχαρητήρια στην ομάδα της Ελπίδας για την προσπάθεια που κατέβαλε στο σημερινό παιχνίδι. Όπως είπε και ο κόουτς, καλώς και καλώς σήμερα ήμασταν το φαβορί. Πιστεύω αυτό το αποδείξαμε και μέσα στο γήπεδο. Πήγαμε καλά σε κάποια στοιχεία τα οποία είχαμε δουλέψει λοιπόν αυτή τη εβδομάδα. Και με τη σταθερότητα και τη σοβαρότητά μας καταλήξαμε στην νίκη. Θα ήθελα βέβαια και εγώ να αναφερθώ στη βράβευση που έγινε στο coach μας ως και εγώ μέλος της εθνικής ομάδας. Επειδή η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει πολλές βραβεύσεις για αυτό που κάναμε είτε εμείς είτε οι γυναίκες. Και θέλω και εγώ εκ μέρους της εθνικής ομάδας να πούμε ευχαριστούμε για την αναγνώριση αυτή του επιτέλου. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Σπύρος Βολίτσης, ο προπονητής της Γηπεδούχου και της Ελπίδας Αμπελοκύπανου, να μας πει την άποψή του. Μια και αναφέρθηκαν και ο Αντρέας και ο κ. Ράπτης σε αυτά τα θέματα, να πούμε ότι η Ελπίδα προσπαθεί και προβάλλει το βόλεϊ με πολλούς τρόπους. Πέρα από τη βράβευση που ήταν αναγκαίο να το κάνουν και πολλοί άλλοι, και συγχαρητήρια στον Δημήτρη, γιατί μετά από πολλά χρόνια ήταν την εθνική σε τελική φάση και μάλιστα και μια πρόκληση από τους ομίλους. Αγαπάει το βόλεϊ Ελπίδα, παίζει με δικά της παιδιά, είδατε μια κερκίδα γεμάτη. Έχει έλλειψη τέτοιων παραστάσεων και παιχνιδιών. Ήταν μια ταχύτητα πάνω ο Παναθηναϊκός. Δεν μπόρεσαμε να ακολουθήσουμε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Έχουμε και τα δικά μας προβλήματα τα οποία θέλουμε να τα ξεπεράσουμε σε άλλα παιχνίδια. Ο ψαδρός μας ο Αργεντίνος είναι τραυματίας. Ο διαγώνιός μας ο Χαριδίμου επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς εδώ και λίγες μέρες. Δεν είναι ακόμα έτοιμος 100% και χάρηκα σήμερα που τον έβαλα ένα σετ και έπαιξε. Και σιγά σιγά επανέρχεται. Ο Επιτροπάκης, ο ψαδρός που έπαιξε όλο το παιχνίδι σήμερα, είναι άξιος συγχαρητηρίων. Έχει πάει στρατό. Έχει παρουσιαστεί στη μονάδα του και έχει χάσει πολλές προπονήσεις το τελευταίο. Τις τελευταίες 3 εβδομάδες. Όλα αυτά λίγο συντελούν να μην έχουμε τον ρυθμό που θέλουμε στις προπονήσεις, αλλά καλύτερα που συμβαίνει τώρα που έχουμε τον Παναθηναϊκό, τη Σύρο και τον Ολυμπιακό, διότι εμείς ξεκινάμε μια προετοιμασία για τα παιχνίδια από τον Ιανουάριο και μετά, έτσι ώστε να παρουσιαστούμε καλύτεροι στο δεύτερο γύρο και βέβαια στα πλοία του που είναι και ο στόχος μας, καθώς έτσι όπως είναι το φετινό σύστημα, μας δίνει την ευκαιρία πίσω όρους όταν ξεκινήσουν τα play-out να διεκδικήσουμε την παραμονή μας στην κατηγορία. Ευχαριστούμε. Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, εκ μέρους των παικτών της Ελπίδας, θα μας πει την άποψή του και αυτός για τον αγώνα. Ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, της καλύτερης του πρωταθλήματός μας.
θέλαμε να κάνουμε μια καλή εμφάνιση για να το ευχαριστούμε και οι ίδιοι, αλλά και οι οπαδοί μας που δεν μας έχουν δει σε κανένα καλό παιχνίδι. Δυστυχώς δεν μας βγήκε για μια ακόμη φορά. Θέλω να πιστεύω πως στα επόμενα παιχνίδια που είναι εξίσου δύσκολα, θα μπορέσουμε να δείξουμε ένα καλύτερο πρόσωπο και να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Γιατί το έχουμε δείξει ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ.